σε ό,τι αφορά τις παραγραφές, μπορεί να κάνει μία αναφορά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τουλάχιστον για τα χρέη του νερού πριν από το 2012. Και επειδή ακούστηκε σήμερα, έτσι ακούγεται και στο δημόσιο λόγο από ανθρώπους οι οποίοι προφανώς δεν έχουν την πλήρη ενημέρωση περί πορισμάτων, περί διαχειριστικού ελέγχου, ότι ο Δήμος Λευκάδας, ο Δήμαρχος δεν δίνει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα. Το μόνο το οποίο να πω στο σώμα, ότι ο διαχειριστικός έλεγχος στο Δήμο Λευκάδας αφορά το οικονομικό έτος 2019. Όταν είμαστε έτοιμοι, προφανώς και θα ενημερωθεί το σώμα για τις ίσονος σημασίας παρατηρήσεις που έχει βρεθεί. Αλλά το τονίζω για το 2019. Άρα ο Δήμαρχος Λευκάδας δεν κρατάει τα αποτελέσματα του, το πόρισμα, για λόγους σκοπιμότητας ή για λόγους ευρημάτων. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος τους επόμενους μήνες, θα υπάρχει μία ενημέρωση στο σώμα. Σε ό,τι αφορά το θέατρο και τις καταργούμενες θέσεις, όπως είπα, δεν είναι παραπάνω από τις 10 θέσεις οι οποίες καταργούνται σε έναν χώρο ο οποίος ήταν προσανατολισμένος για την κατασκευή αυτού του θεάτρου, και θα περίμενα να ήσασταν λίγο πιο γαλαντόμος, κύριε Μελά, όταν ένας σχεδιασμός του Δήμου Λευκάδας για την κατασκευή ενός ανοιχτού θεάτρου εδώ και 25 χρόνια είναι στη φάση υλοποίησης. Σε ό,τι αφορά όμως το θέμα το οποίο έτσι αυτό καθεαυτό θίξατε, το θέμα των θέσεων στάθμευσης, ναι, διερευνούμε και ευελπιστούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να το ανακοινώσουμε για την χρησιμοποίηση, έστω και την άτυπη χρησιμοποίηση, του παρακείμενου οικοπαίδου του κληροδοτήματος Σκένα. Προσεχώς, πιο αναλυτική ενημέρωση. Το να κατασκευάσουμε πάρκινγκ μέσα στη Λιμνοθάλασσα, τουλάχιστον εμένα, δεν με βρίσκει σύμφωνο. Άρα κάπου παραπλεύρος. Δεν είπα το είπατε εσείς. Δεν είπα τέτοια πράγματα. Δεν είπα, το ξεκαθαρίζω. Απλώς το λέω γιατί, όχι από εσάς, έτσι, νομίζουν όλοι ότι με μαγικό τρόπο θα δημιουργήσουμε θέσεις στάθμευσης. Και από τη μία πλευρά, έτσι, την νότια και τη βόρεια. Ή τη δυτική, τέλος πάντων, και ανατολική. Σε ό,τι αφορά την αντιπυρική προστασία, φαντάζομαι ότι ο κύριος Τσιρογιάννης, απλώς δεν είμαι σίγουρος αν είναι συνδεδεμένος, πρόεδρε, είναι, δεν είναι. Λοιπόν, θα πω ότι κάποιες φορές χρειάζεται και η τσιμεντόστρωση σε κάποια σημεία για την προσβασιμότητα των οχημάτων της πυροσβεστικής, αλλά και των δικών μας, σε δρόμους που κρίνονται ως αναγκαία η αποκατάστασή τους. Απλώς να θυμίσω ότι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που έγινε σχετική ενημέρωση, ότι δύο δρόμοι, ο ένας ο δρόμος είναι ο περιβόητος δρόμος που θα ικανοποιηθεί πλήρως και η έγκριση της μελέτης για τον διαφάνεια δημοπράτησης από τον Νιοχώρη, έτσι, ένας δρόμος διαφυγής, κύριε Νίκο Γαζή, και ο άλλος ο δρόμος που κρίθηκε ως απαραίτητος, και ο άλλος ο δρόμος από τα χρήματα της πυροπροστασίας, είναι πάλι ένας δρόμος διαφυγής που είναι στο Καλαμίτσι. Και επίσης να θυμίσω ότι στον προϋπολογισμό είναι εγγεγραμμένες και πιστώσεις για την αποκατάσταση δεξαμενών, κυρίως της νότιας Λευκάδας, για την κάλυψη των αναγκών της πυροπροστασίας. Άρα μόνο τσιμεντόστρωση, με την έννοια που εωρήθηκε στο περιβάλλον, δεν γίνεται. Το περιβάλλον εννοώ τώρα του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν γίνεται η κατανομή των χρημάτων. Σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, αν αναφέρεστε τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούμε για τα πυροσβεστικά, η εικόνα που έχω εγώ, ο κύριος Λίγδας που είναι και αρμόδιος αντιδήμαρχος, αν είναι κάτι διαφορετικό, είναι ότι είναι σε απολύτως λειτουργικά, σε καλή κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος κρίνεται επιβεβλημένος, δεν το συζητώ.